Η συνεχή εκκλήσει τόσο τη κυβέρνηση όσο και των αστυνομικών αρχών για άντληση πληροφοριών από πολίτε σε σχέση με την διαφθορά στο ποδόσφαιρο φαίνεται μέχρι στιγμή ότι αποδίδει. Το μεγάλο στίχημα για τι αρχέ είναι να καταφέρει να στοιχειοθετήσει την υπόθεση, στέλνοντα το μήνυμα πω μπορεί να παταχθεί διαφθορά στο ποδόσφαιρο. Οι δύο συλληφθέντε που τελούν υποκτά ημερή κράτηση βάσει δικαστικού διατάγματο μέχρι στιγμή δεν συνεργάζονται με τι αρχέ, ενώ αναμένεται να περάσουν από ανάκριση πριν από το τέλο τη εβδομάδα. Ωστόσο, η ΚΟΠ έχει παραδώσει σε ανακριτικέ αρχέ νέα στοιχεία που κυκλοφορούν τον αγώνα ο Θέλου Αγία Νάπα. Η κόψη των συνεχιζόμενων ερευνών τη αστυνομία για τον αγώνα ο Θέλου Αγία Νάπα έχει παράδοση σήμερα στι ανακριτικέ αρχέ και νέα στοιχεία που αφορούν τον ελόγο αγώνα. Οι ανακριτέ τρέχουν για να λάβουν επιπλέον δεκάδε καταθέσει τόσο από ποδοσφαιριστέ των ομάδων ο Θέλου Νάπα, αλλά και από συγγενικά πρόσωπα των δύο συλληφθέντων. Εντό τη ημέρα οι ανακριτέ παρέλαβαν τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από το δικανικό έλεγχο στα κινητά του τηλέφωνα. Σύμφωνα με πληροφορίε, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και δεύτερο στημένο παιχνίδι με του ίδιου πρωταγωνιστέ, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν επιπλέον σύλληψει. Μαζεύονται συνεχώ πληροφορίε, οι οποίε αξιοποιούνται και αξιολογούνται, αλλά ελπίζω ότι θα προκύψουν στοιχεία και για άλλε υποθέσει. Την ίδια ώρα εντείνεται η συνεργασία τη Επιτροπή Διοντολογία Αθλητισμού με την Αστυνομία για αποτελεσματικότερη λειτουργία τη Επιτροπή και εφαρμογή των προνοιών του νόμου για την καταπολέμηση χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων. Η Επιτροπή συναντήθηκε το πρωί με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Στο Μέγαρο. Ανταλλαγή πληροφόρηση ε, για γεγονότα τα οποία θα περιέρχονται στην γνώση είτε τη αστυνομίας είτε της Επιτροπής Διοντολογίας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, λύνοντα τη σιωπή που τήρησε τι τελευταίε ημέρε για τα τεκτενόμενα του ποδοσφαίρου, ανέφερε πω η ΚΟΠ θα πρέπει να ελέγχεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού μέσω κάποιων διαδικασιών. Ήταν μια συνειδητή επιλογή να μην μπούμε σε αυτό το χώρο των δημόσιων δηλώσεων και θέτουμε τον ΚΟΑ και τι υπηρεσίε του μέσα στα περιορισμένα πλαίσια που έχουμε στη διάθεση όλων που εμπλέκονται τώρα, επιτέλου να καταφέρουμε να σπάσουμε αυτό το αποστήμα. Στο Γενικό Εισαγγελέα τη Δημοκρατία παραδίνεται την